Στην ιστορία πέρασε το 41ο Ιτακε Κάπα Εβέρα Αλικρίτης, με το οποίο άνοιξε η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου. Για μία ακόμη χρονιά ο τίτλος κατέληξε στο έμπειρο πλήρωμα των Αναπολιωτάκη Γιώργου Θανάση Τσιούκα, που με το καινούριο και εντυπωσιακό Ford Fiesta R5 και χρόνο 40-21-42 έκοψαν πρώτη το νήμα, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισμό του φαβορή. Οι περσινοί πρωταθλητές Ελλάδος μπορεί να ξεκίνησαν από την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, ωστόσο ήταν η απόλυτη κυρίαρχη την Κυριακή, επικρατώντας και στις τέσσερις ειδικές διαδρομές σε Ποταμιές και Καστέλη. Στη δεύτερη θέση της γενικής τερμάτισαν οι Αλυγιζάκης Λευτέρης, Μπαρδάκης Μιχάλης με Μιτσουμπίση Λανσερεύο και χρόνο 41-03-96, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι νικητές της F2, Δαμιανάκης Γιάννης και Δημήτρης με πεζό 106S16 και χρόνο 41-52-73. Εχθές για εμάς ήταν ένας αγώνας λίγο δύσκολος, με μια πολύ λανθασμένη επιλογή ελαστικών. Όταν φύγαμε από εδώ, μέχρι και 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η ειδική, ήταν στεγνή. Κάναμε μια επιλογή στεγνών ελαστικών. Δυστυχώς για εμάς δεν ήταν σωστή. Βρεθήκαμε πάρα πολύ πίσω, με ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχαμε οδηγήσει μόλις 5 χιλιόμετρα. Σιγά σιγά όμως ήρθαμε στο σέρβις μετά, κάναμε τη σωστή επιλογή ελαστικών, αρχίσαμε και βρίσκαμε το αυτοκίνητο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολλές δυνατότητες, θέλει δουλειά από εμάς και νομίζω ότι άνετα κατακτήσαμε τη νίκη φέτο. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα πληρώματα. Ο αγώνας ήταν σίγουρα δύσκολος, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος. Τώρα όσο αναφορά την νίκη που μου είπατε, πάντα όλοι πιστεύω, όλα τα πληρώματα προσπαθούν για να κερδίσουν, πάντα τρέχεις για να κερδίσεις. Σίγουρα αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος ότι πρέπει να μάθουμε το αυτοκίνητο, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για μας, πάρα πολύ καλό, προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο και για τους θεατές, αλλά πολύ περισσότερο και για την ομάδα μας και για εμάς σαν πλήρωμα. Τη ράμπα της εκκίνησης πέρασαν το Σάββατο τα 26 από τα 28 πληρώματα που είχαν δηλώσει συμμετοχή, με τον βροχερό καιρό να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πρώτης ημέρας, υποχρεώνοντας μάλιστα και 4 πληρώματα σε εγκατάλειψη. Μετά τις 3 πρώτες ειδικές στη διαδρομή Μάλια Κράση, το πρώτο σκέλος έκλεισε με πρώτους τους Δαμιανάκη, Γιάννη και Δημήτρη, τους Περάκη Κουρουγιαούρη να ακολουθούν, ενώ τρίτη ήταν η Αναπολιωτάκης Τσιούκας. Την δεύτερη μέρα, ωστόσο, οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν είχαν πρόβλημα και κυριάρχησαν και στις 4 ειδικές σε Ποταμιές και Καστέλη, με την δεύτερη και τρίτη θέση να εναλλάσσονται. Δεν έχω οδηγήσει κάτι πιο γλιστερό στη ζωή μου. Μία ειδική η οποία είναι πολύ γρήγορη και να έχει βροχή και να τρέχεις με λάστιχα τα οποία είναι για στεγνό. Και γι' αυτό έγιναν και αυτές οι διαφορές που έκαναν, ανακάτεψαν λίγο τον αγώνα. Θεωρώ ότι κάναμε ένα συνετό αγώνα, δηλαδή αφού είδαμε ότι γλιστράει τόσο πολύ, δεν πιέσαμε. Τη δεύτερη μέρα μαζέψαμε αυτά που έπρεπε να μαζέψουμε και είμαστε στη θέση η οποία μας αρμόζει, φαντάζομαι, για αυτό τον αγώνα. Ήταν ωραίος αγώνας, είχε κάτι από τη μαγεία των ράλι που βλέπεις, μια επιλογή να σου βγει, ένα ρίσκο να σου βγει, να μην σου βγει, ανακατατάξεις. Ήταν ένας ξεχωριστός αγώνας και ενδιαφέρον για άλλη μια χρονιά. Στην κατηγορία σε 6 πρώτη ήταν η Ανταλουδάκης Πλουμής με πεζό 106 και χρόνο 42-47-07 και ακολούθησαν η Σταματάκης Πουλάκης με πεζό 106 ραλί και χρόνο 49-45-51, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν η Πουλάκης Μπανταλάκης με 49-51-39 και η Τογιώτα Γιάρης. Στις E5 την πρώτη θέση πήραν οι Νικολιδάκης Πετούσης με πεζό 106 και χρόνο 43-09-63, δεύτερη ήταν η Δήμο Αποστολάκης με Volkswagen Polo και χρόνο 45-48-16, ενώ τρίτη τερμάτισαν οι Ιωαννίδης Παπανδρέου με Citroën AX και χρόνο 45-51-64. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία σε 4, πρώτοι αναδείχθηκαν οι Δαμιανάκης Γιάννης και Δημήτρης με πεζό 205 ραλί και χρόνο 41-52-73. Δεύτερη ήταν η Νηστικάκης Μανώλης και Στάθης με Citroën Saxo VTS και χρόνο 42-57-49 και τρίτη η Ζεϊμπεκάκης Ζερβάκης με πεζό 106 και χρόνο 44-56-67. Στην κατηγορία σε 3, πρώτοι τερμάτισαν οι Φραντζεσκάκης Κλαριδόπουλος με Ford Fiesta ST και χρόνο 42-57-80. Δεύτερη ήταν η Καραθανάσης Θανάσης και Βασίλης με Honda Civic Type R και χρόνο 47-43-11 και τρίτη η Γομπάκης, Λευτέρης και Στέφανος επίσης.
επίσης με Honda Civic Type R και χρόνο 57-42-56. Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Ήθελε πολύ σκέψη τι να κάνουμε. Αλλά ήταν ένας αγώνας πολύ περίεργος. Πάντως όλα πήγαν καλά. Να ευχαριστούμε τους φορείς του Δήμου του Ηρακλείου που όλα πήγαν άψογα. Να ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη, με βοήθησε, συνάδελφος μεν, αλλά με βοήθησε, πήγαν όλα τα πράγματα καλά. Κατά τα άλλα όλα μια χαρά ήταν. Υπήρχε ικανοποίηση, λόγω του ρίσκου πήραμε την πρώτη μέρα, μας βγήκε σε καλό. Αποκτήσαμε μια διαφορά, μετά από εκεί πέρα πήγαμε να φυλάξουμε το αυτοκίνητό μας και εμάς και μας βγήκε. Καταφέραμε και ήρθαμε στη θέση που είμαστε και τερματίσαμε και ήταν όλα καλά. Και τρίτη Νηστικάκης Αμανουήλ, Νηστικάκης Ευστάθιος. Συναρπαστικός αγώνας με εναλλαγές στις πρώτες θέσεις, με λάθος επιλογές ελαστικών λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά τελικά μπήκε ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του που λένε. Οπότε αφού φτάσαμε όλοι στη ράμπα, είχαμε βέβαια απώλειες και απρόπτα, συμβαίνουν αυτά στους αγώνες, ευτυχώς είναι όλοι καλά, μόνο υλικές ζημιές. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην οργάνωση και τους ανθρώπους που ανέβηκαν στο βουνό, παρά τις αντίξεις συνθήκες, υπερεύησαν εαυτό και ήρθε ο αγώνας της πέρας.